Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι κοντά σας. Και Νίκος Ήμβρος, ο πρόεδρος από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καβάλας, το οποίο βλέπω και στην αφίσα και που θα συζητήσουμε τι ακριβώς έχετε κάνει σαν δράσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που βγάζετε προς τα έξω ένα άλλο πρόσωπο, ένα πρόσωπο που δεν το ξέρουμε, που δεν το γνωρίζουμε. Και θέλω να μας πείτε δύο λόγια και για την Ένωση Αστυνομικών, από, μου είπατε, από λίγο καιρό που έχετε αναλάβει, ποιες είναι οι δράσεις και τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον από εδώ και πέρα. Και για την παράσταση φυσικά που έχει γίνει. Ευχαριστούμε πολύ καταρχήν που είστε σήμερα εδώ στο χώρο μας για να μιλήσουμε για, αφού έχει ολοκληρωθεί και η παράσταση την οποία ανεβάσαμε σε συνεργασία με την θεατρική ομάδα Ενσάρκωση, με σκοπό να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα για να τα δώσουμε στα Ιδρύματα της Αγίας Μαρίνας και της Παιδόπολης. Η Ένωσή μας εδώ και δύο χρόνια από τότε που αναλάβαμε εμείς την, εγώ σαν πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη της συμμετοχής τους στο Σωματείο, επειδή απαρτιζόμαστε από νέους και σε ηλικία αλλά και σε συμμετοχή στα κοινά συναδέρφους, δώσαμε μια προτεραιότητα στο να αναδείξουμε πραγματικά στην τοπική μας κοινωνία το άλλο πρόσωπο της αστυνομίας, το οποίο δεν είναι η αστυνομία απλά ένας κατασταλτικός μηχανισμός, ο οποίος έχει σκοπό μόνο, όπως φαίνεται σε πολλούς, να εφαρμόζει τον νόμο πολλές φορές απάνθρωπο, όπως χαρακτηρίζεται από κάποιους, αλλά να δείξουμε πραγματικά ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι, ζούμε καταρχήν σε αυτή την κοινωνία, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε τα προβλήματά της και στο μέτρο του δυνατού να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας. Από την πλευρά σου το έχεις αντιληφθεί αυτό και γενικότερα από όλους όσους βρίσκονται εδώ ότι πρέπει να βγει προς τα έξω αυτό και να το δείξουμε στον κόσμο, αυτή η πλευρά. Είναι κάτι επίγονο, πρέπει να γίνει. Έτσι, πρέπει να γίνει πραγματικά, διότι είναι ο μοναδικός τρόπος μέσα από αυτές τις ενέργειες να προβάλλουμε αυτό το πρόσωπο, διότι δυστυχώς τις περισσότερες φορές μόνο τα αρνητικά της αστυνομίας προβάλλονται, ενώ υπάρχουν και αρκετές θετικές ενέργειες, οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν την προβολή που πρέπει και έξω στην κοινωνία, έτσι ώστε να αντιληφθούν οι πολίτες και το άλλο πρόσωπο της αστυνομίας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ξεκινήσαμε μια προσπάθεια εδώ και δύο χρόνια, βάζοντας ως προτεραιότητα τα παιδιά, που είναι το μέλλον αυτής της χώρας, έτσι ώστε να μπορέσουμε με τις δράσεις τις οποίες επιλέξαμε να σταθούμε δίπλα τους για να τα βοηθήσουμε και πάνω απ' όλα να καταλάβουν ότι δεν είμαστε πραγματικά αυτοί που φοράμε τη στολή και έχουμε σκοπό να τους συμπεριφερθούμε άσχημα και να τους οδηγήσουμε. Κάποια από αυτά τα έχουμε οδηγήσει εμείς οι ίδιοι στην Παιδόπολη μετά από εισαγγελικές παραγγελίες, οπότε αναγκαστικά εκεί εκτελέσαμε τη δουλειά μας. Αλλά θέλουμε τώρα να μας δούνε έξω από τη στολή και μακριά από αυτή την εικόνα που έχουν, να μας δούνε με την άλλη εικόνα του ανθρώπου, ο οποίος νοιάζεται για αυτά και προσπαθεί να τα βοηθήσει όσο μπορεί. Εκεί πέρα έρχεται κάποια, αντίθεση, δηλαδή, ναι, ένα σκληρό πρόσωπο, αλλά από την άλλη κάποιος που βοηθάει. Δηλαδή, αν μπούμε στην ψυχολογία των παιδιών, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει και για το μέλλον. Δηλαδή, θα περάσει το μήνυμα αυτό στην ψυχή τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και εμείς που το ζούμε αυτή την περίοδο το βλέπουμε έντονα. Τον πρώτο καιρό που προσπαθήσαμε στις πρώτες δράσεις μας να τα πλησιάσουμε, βλέπαμε ότι ήταν διστακτικά απέναντί μας. Διότι αυτή η εικόνα, το να τα παίρνεις από την οικογένειά τους ή να τα οδηγείς σε ένα χώρο μακριά από δικούς τους ανθρώπους, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά με τον καιρό και βλέποντας ότι δεν το κάνουμε πραγματικά είτε παροδικά είτε με πρόθεση ψυχρά, να τα ξεγελάσουμε, ας το πούμε, αρχίζουν σιγά σιγά, δειλά μπορώ να πω, να ανοίγονται σε μας και πραγματικά να αντιλαμβάνονται ότι ο σκοπός μας είναι ακριβώς για να τα βοηθήσουμε. Και λέω ότι η επιλογή έγινε στα παιδιά συγκεκριμένα, διότι κακά τα ψέματα τα παιδιά αυτά τα οποία ζούσαν σε ένα περιβάλλον οικογενειακό δύσκολο, πολλοί δεν γνώριζαν καν αν είχαν πατέρα ή σε τέτοιες καταστάσεις σκληρές με ξυλοδαρμούς ή με καυγάδες μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, έφτασαν σε σημείο πραγματικά να μην θέλουν να συμμετάσχουν, να μην είναι δηλαδή κοινωνικά άτομα και να συμμετάσχουν έτσι στα κοινά, με αποτέλεσμα ξέρουμε ότι στο μέλλον αυτά τα παιδιά κινδυνεύουμε να τα χάσουμε από την κοινωνία, να οδηγηθούν σε παραβατικές συμπεριφορές πιο εύκολα σε σχέση με άλλα παιδιά. Γι' αυτό προσπαθούμε να τα πλησιάσουμε, να καταλάβουν ότι εμείς
πέρα από αστυνομικοί ως προς την εφαρμογή του νόμου, είμαστε και άνθρωποι που μπορούμε να βρεθούμε δίπλα τους, να μας εμπιστευτούν και όποτε μας χρειάζονται να έχουν το θάρρος να ζητήσουν τη βοήθειά μας. Να τα κερδίσουμε για να είναι και μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάω τα λόγια σου. Πολύ σημαντική η δουλειά αυτή και εύχομαι να συνεχίσετε τις δράσεις και σαν Ένωση και εσύ σαν Πρόεδρος και να μάθουμε και περισσότερα για την παράσταση τώρα, γιατί αυτό επήγει. Για να δούμε. Βεβαίως. Να είστε καλά. Συγγνώμη που άγγισα, ρε παιδιά. Είμαι εκτόμα. Ναι, μας υποδιοικητής Κατσέλου. Όχι, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Κατσέκου, τι όνομα είναι αυτό. Και πώς είσαι, με πουλάκι μου. Πολύ μονότονο το πλε. Να το σπάσω με μια λίγο ροζάκι. Τόσοι άντρες εδώ μέσα. Α, έλα στο γραφείο μου να σε φτιάξω λιγάκι και να δεις τι κορεσπίες που θα γίνουν. Ατέλ, τι είναι αυτή ρε παιδιά. Μην την παρεξηγείς. Από την ώρα που ήρθε φρούτε σαν αυτή, τι ας κάνει τη ζωή δύσκολη. Και πολύ άντεξε. Μη ρωτάς, πήγαινε. Δεν έχεις ξαναδεί άνθρωπο με μικητίαση, Κατσέκου! Μου φαίνεται να πηγαίνω καλύτερα μέσα με την αστυνόμο. Πού είσαι, Κατσέκου? Τι είναι αυτά? Λεξοταλέτο 12. Δύο σε κάθε κρίση. Ε! Είναι άκακη, μη φοβάσαι. Πήγαινε. Μπακαλέ, σε τσακίσου και εμάς για αυτά και το σκουρό. Συγγνώμη, πού θα δηλώσω το πληροφόλιο μου? Τι φασαρία είναι αυτή! Αυτός ο αλήτης έκανε ένοπλη ληστή και τραμάτισε πολίτη. Δεν μας λύτωσουν εδώ. Να σου μία! Καλέ, είσαι πολύ διαστραμμένος αυτή που αστυνόμε. Δεν είσαι με τη βία. Να σε κοιτάξει κανένας γιατρός. Κύβο, τι θα γίνει με σένα? Και τα κουμπάρει πίσω. Εδώ κάνω κουμάντο εγώ. Είναι σε σημασμένο μου τρασινόμε. Από τους πιο σκληρούς ακοπίους δεν θα βγάλεις άκρη. Είπα, αφήστε το σε μένα. Δεν χρειάζεται βία. Αυτά είναι πλέον αναχρονιστικά. Λοιπόν... Δεν θα πάρετε κουβέντα. Όχι, ηρέμησε, ηρέμησε. Εδώ είμαστε όλοι φίλοι σου. Μία ρε! Δεν θέλω παρεμβολές. Μην τολμήσεις και την αμολύσεις πάλι. Είπα πως δεν φέρω παρεμβολές. Και αυτό ισχύει και για τους προμόσαντους, Γιωρίκα. Λοιπόν, πες μου, ποιος είναι ο συνεργός σου και που κρύβεται. Δεν θα πάρω την κουβέντα. Άχτε πάλι. Εσείς δεν είστε ικανοί ούτε ποτέ και να τρομάξετε. Και βαράτε σαν αδερφές. Σε πεθάνω, ρε. Θα σε λιώσω, ρε. Δεν θα μιλήσω τώρα από εδώ μέσα, ρε. Λακογιάννη. Άσε με να τους σκοτώσω, αστυνόμε. Αχ, καλέ αυτούς. Δεν τους δίνει σημασία. Έχουν περάσει πια οι εποχές της τυφλής βίας. Τώρα πια οι δουλάπες μας δεν κρύβουν πτώματα. Άντε, μην τα ξαναφρώσεις. Δεν είναι δάκι για θάνατο. Θα τα πόνα, θα τα πόνα! Ο Μανώλης ο Πεταλούδας είναι! Ο Μανώλης ο Πεταλούδας! Μόνο πάρτε με από εδώ, σας παρακαλώ! Είδατε, δεν χρειάζεται βία! Ρε εσύ, αυτή είναι καλή! Ναι ρε, πολύ κακ γαμάτη! Απίστευτο! Τι το πάρας με εμπλέσει, τι σου φταίει! Λοιπόν, εσείς αναζήτητε τον Πεταλούδα, καταπέστε αργότερα! Όταν θα έρθει ο περιπεράς! Αφράνημα! Ο φακελός του. Τον κατέβασα, εδώ τον έχω. Δώσε στην Κατσέκου να το φέρει μέσα. Γιωρίκα, παγκαλέ, τον κρατούμενο στο γραφείο μου. Ευχαριστώ. Ναι, σας ακούω κύριε μου, δεν γελάω, δεν γελάω. Αν έχει το δικαίωμα να σας δείξει ξύδι,
Δεν μπορεί να μην τρώγω στον αλλιώς, κύριε μου. Τέλος πάντων, αντιλαμβάνουμε το πρόβλημά σας. Τέλος πάντων, κύριε μου. Καλημέρα σας και μακριά από το λάδι και το αλάτι. Το μάκα. Πώς μένετε έτσι, κυρία μου, εδώ είναι τμήμα. Το βλέπω και το ακούω. Α, γι' αυτό λέτε. Μια πλάκα κάναμε έτσι για να φύγει η ένταση. Πρέπει να τη συνηθίσετε τις πλάκες εδώ μέσα. Μαμά, στάξε εσύ. Μίλα εσύ. Τώρα πώς είναι αυτός, κυρία μου, ξέρετε που έχετε πει. Στο κλουβί με τις τρελές. Μαμά! Δίπλα μου, λοιπόν, δεν θα μπορούσα παρά να έχω ένα πτώμα, όπως το ακούτε. Λοιπόν, γεια σου, πτώμα. Γεια σου και από μένα. Στέφανος το όνομα. Στέφανος το όνομα. Ο ρόλος δεν καταλαβαίνω, πτώμα. Σε όλη την παράσταση. Ξεκινάει σαν νέος. Ναι. Συνεχίζει σαν πτώμα μέχρι λίγο πριν το τέλος της παράστασης και καταλήγει πάλι νέος. Μάλιστα. Λίγο και όλο αυτό διαδραματίζεται πάνω σε σκηνή που μου λες τραβούσαν από το ένα σημείο στο άλλο. Ναι, διαδραματιζόταν μέσα σε μια ντουλάπα και σε μια τουαλέτα όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Και πώς κατέληξες να είσαι πτώμα? Κατέληξα σε μια φάρσα που θέλουν να κάνουν σε έναν συναδερφό τους οι δύο πόντι, όπως είναι και στο έργο, και άκουσα την κροτίδα που έσκασε και τρόμαξα και έμεινα και εγώ πτώμα. Μάλιστα. CSI, λοιπόν. CSI. Πώς είναι όλη η εμπειρία στο έργο? Η εμπειρία ξεκινάει από το φιλανθρωπικό κομμάτι πρώτα απ' όλα, που γι' αυτό συμμετέχω κιόλας. Και ο κόσμος ο οποίος γνωρίζεις, όλη η εμπειρία, όλη αυτή η ψυχοθεραπεία, να το πω έτσι, και μετά από όλα αυτά που έζησα εγώ εκεί. Για την εμπειρία του σεισμού, λέει, ότι δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο και ήταν μια πολύ καλή θεραπεία για να επανέλθω. Και μόλις γύρισα από τις σπουδές μου και ήταν μια αναπροσαρμογή στην Καβάλα και ήταν κάτι τέλειο. Γνώρισα πάρα πολύ κόσμο πάλι, δεν είχα συνεργαστεί με τους περισσότερους. Και μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Συνέστημα που αυτό που σου έβγαλε η παράσταση, το ότι πήγαν τα χρήματα στα παιδιά, το ότι κάνατε για ένα καλό σκοπό όλο αυτό, πώς το αντιλήφθηκες, πώς το είδες? Θεωρώ ότι πρέπει να βρίσκουμε τρόπους έτσι ώστε να παρακινούμε τον υπόλοιπο κόσμο να συμμετέχει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Δηλαδή έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να δώσει τα χρήματα του πολίτης απευθείας στα παιδιά. Γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν θα το κάνει στην καθημερινότητά του να πάει να δώσει 5 ευρώ και να βοηθήσει. Ενώ έτσι με κάποιες κινήσεις, καλή ώρα τώρα του Αντώνη και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, βρίσκουν μια λύση και δίνουν τα χρήματα εκεί πέρα. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και φοβερό να το ζεις. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εύχομαι να συνεχίσετε τις δράσεις αυτές και να είσαι ενεργό μέλος και εσύ. Φυσικά, πάντα. Και ό,τι καλύτερο και για τις σπουδές που έρχονται. Μου είπες ότι σπουδάζεις, οπότε... Τελειώσαμε, ναι, επιτέλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ κι εσείς και στηρίζετε όλο αυτό το έργο. Έχουμε λοιπόν δίπλα μας και το δεύτερο κορίτσι της παρέας, η Γεωργία, η οποία υποδίεται ένα ρόλο μιας κοπέλας, της Θαμάρα, η οποία είναι από... Ρωσία. Είμαι μία από τις δροσίδες κρατούμενες, από τις 5 ήμασταν στο σύνολο. Και εκεί έχει σλάβανε. Ιστορία που μπλέκεται, γιατί εσείς είστε απ' έξω, σλάβανε μένα, αλλά ναι. Βρίσκεστε απ' έξω και στην ουσία έχετε και το πτώμα μαζί. Στην πορεία εμφανίζεται και ένα πτώμα που το σέρνουμε, προσπαθούμε να το αναστήσουμε. Μάλιστα, 5 κορίτσια δηλαδή, ναι. Τα οποία στην ουσία έχετε ένα μεγάλο κομμάτι στην παράσταση. Όχι. Κεντρικό ρόλο. Εντάξει, δεν είχαμε κεντρικούς ρόλους. Ο καθένας είχε, πιστεύω, όλοι ήταν πρωταγωνιστικοί ρόλοι μας. Είχε το κομμάτι του. Απλώς είχαμε λίγο πιο πικάντικο ρόλο στο θέατρο, οπότε ήταν κάτι διαφορετικό από τα κανονικά. Στην κανονική σου ζωή σπουδάζεις? Όχι, έχω τελειώσει. Το μέλλον εκεί? Είμαι άνεργη προς το παρόν και είπαμε να ασχοληθούμε με κάτι πιο ευχάριστο για να... Έχεις ξανασυμμετέ... η συμμετοχή σου στις παραστάσεις? Ήταν η πρώτη μου θεατρική παράσταση. Και πώς έγινε το κλικ για να μπεις στην παράσταση και να είσαι κοντά στα παιδιά? Γενικά μου αρέσει να ασχολούμαι με διάφορα... Θέατρο, παραστάσεις, ναι. Έτσι όλα αυτά. Οπότε τώρα ήταν ευκαιρία φυσικά και οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αντώνη που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία για να πάρουμε μέρος στην παράσταση.
Οπότε, όταν κάτι το αγαπάς στην ουσία, και πάλι ξανεπιστρέφω, θέλεις να το κάνεις, ναι, συνεχίζεις να το κάνεις. Εσύ, σαν Γεωργία, πώς αντιλήφθηκες όλη αυτή την παράσταση και τον λόγο που έγινε, γιατί ο λόγος που έγινε ήταν και για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Ακριβώς. Καταρχήν, όλοι αγαπάμε τα παιδιά, πιστεύω. Οπότε, ήταν και ένας λόγος που πήραμε μέρος σε αυτή την παράσταση και θέλαμε να έχει και την κατάλληλη ανταπόκριση φυσικά και από το κοινό. Προσπαθούσαμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και είμαι πολύ χαρούμενη που συνέβαλα... Έστω ένα λιθαράκι έστω για αυτή την δράση, ναι, που γίνεται. Για τα παιδιά. CSI, λοιπόν, μια πολύ ωραία παράσταση για φιλανθρωπικό χαρακτήρα για τα παιδιά της Αγίας Μαρίνας. Οπότε να σας ευχηθώ ότι καλύτερο, να συνεχίσετε και να είστε πάντα ενεργοί σε αυτό που κάνετε. Και να ευχαριστήσω και τον αστυνομικό διευθυντή και το επιτελείο της ΑΔΕΛΤΑ που μας στήριξε και μας εμπιστεύτηκε για να ανεβεί αυτή η παράσταση. Αντώνη, δεν έχω λόγια. Τι να πω για την όμορφη αφίσα που βλέπω από πίσω. Για τη συμμετοχή, τη δική σας και των παιδιών στην παράσταση. Πες μας δύο λόγια γιατί εσύ έχεις γράψει την παράσταση. Τι ακριβώς είδε ο κόσμος, τι ακριβώς βλέπουμε και τι σημαίνει όλο αυτό. Τι ακριβώς είδε ο κόσμος. Ο κόσμος είδε μία αστυνομική, καθαρά αστυνομική κωμωδία, αλλά όχι με τα μάτια ενός συγγραφέα που φαντάζεται και γράφει κάτι, αλλά με τα μάτια της ίδιας της υπηρεσίας. Με τρόπο ευτράπελο, κάποια περιστατικά πραγματικά που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια της πορείας μας στην υπηρεσία. Πραγματικά γεγονότα. Κάποια πραγματικά γεγονότα απλά δόθηκαν στη μέγιστη τους υπερβολή για να βγάλουν μια κωμωδία καταστάσεων και παρεξηγήσεων. Φαντάζομαι ότι, εντάξει, λίγο ακούγεται παράξενο, αλλά είναι τόσο πολλά πράγματα τα οποία περάσαν από τα μάτια σας μπροστά. Και όχι μόνο από τα δικά μου μάτια, από συναδέλφους μου έχουν διηγηθεί ιστορίες. Από τον απερχόμενο αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Μαραπίδη, τώρα αντιστάτηγο αναποστρατεία, που μου διηγήθηκε ιστορίες από την πορεία του στην ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη όταν υπηρετούσε εκεί. Και φυσικά με μπόλικη μυθοπλασία φτιάξαμε ένα έργο που αφηγείται μια 24ωρη επιφυλακή μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα, που από την αδιαφορία δύο ενστόλων, όλα πάνε στραβά. Ενώ στην ουσία το τμήμα λειτουργεί κανονικά, με μαστροπίες, με ναρκωτικά που συλλαμβάνουν, με ένοπλες ληστείες που συλλαμβάνουν τους κακοποιούς. Παρ' όλα αυτά, από την αδιαφορία και το χαρακτήρα που δώσαμε σε δύο άτομα, πάνε όλα στράφια. Ανατινάζουν πάντα στο διάβα τους. Ναι. Έχει ξαναγίνει κάποια κωμωδία, μου είπες και λίγο πιο πριν από μερικά χρόνια, την οποία πάλι σε αυτό το. Ναι. Το έργο. Βασιστήκαμε πάνω σε ένα καλό δρόμο για να φτιάξουμε κάτι καλύτερο, κάτι πιο σύγχρονο, κάτι που προσθέσαμε, αλλάξαμε πράγματα και φυσικά έπρεπε να βάλω και μια πεθερά. Μέσα και η πεθερά, έτσι. Μέσα και η πεθερά. Νομίζω βγαίνει πραγματικά συνέστημα όταν υπάρχει μια πεθερά μέσα σε ένα έργο. Αλλάζει τα πάντα. Είναι κάτι οικείο μέσα στη συνείδηση του κάθε πολίτη, του κάθε ανθρώπου. Σωστά. Και φέρνει συνειρμικά τις εικόνες. Οπότε φτάνουμε, κάνετε την παράσταση. Από πόσα άτομα αποτελείτε και ποιοι είναι? Είμαστε 23 ρόλοι, 22 άτομα. Εκ των πραγμάτων αναγκάστηκα να κάνω ένα ρόλο ακόμα πάνω στο έργο. Οι τέσσερις είμαστε ένστολοι, οι τρεις είμαστε στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας και ο τέταρτος είναι στο λιμενικό σώμα. Οι υπόλοιποι 18 είναι πολίτες, συμπολίτες από 17 χρονών έως 58, εκ των οποίων κάποιοι είναι φοιτητές. Δεν είναι καβαλιώτες, είναι φοιτητές. Μαζί μας εδώ είναι μια κυρία που είναι από Αλεξανδρούπολη. Ο νεαρός εκεί ήρθε από Κεφαλονιά για να συμμετέχει στο έργο. Παρόλο που τραυματίστηκε στο σεισμό, ήταν με κολάρο. Παρόλα αυτά ήρθε, ναι, είχαμε τις αναποδιές μας. Πες μου λιγάκι τα έσοδα από όλα αυτά πηγαίνουν για ένα σκοπό, όπως είπαμε. Πόσο θετικά ήταν όλα τα άτομα που συμμετείχαν στην παράσταση για να το κάνουν αυτό, για τα παιδιά στην ουσία. Με κάποια από τα παιδιά συνεργάζομαι από το 2004,
που ήταν η πρώτη προσπάθεια της αστυνομικής διεύθυνσης μέσω των ενώσεών της να κάνουμε κάτι προς τα έξω για φιλανθρωπικό σκοπό. Με ιδρύματα, με τα χρήματα να πηγαίνουν σε κάποια ιδρύματα. Κάποια παιδιά είναι, πώς το λένε, ακολουθούν κάθε προσπάθειά μας, γνωριζόμαστε χρόνια και κάθε φορά ανανεώνονται και πάλι και πάλι και πάλι έρχονται καινούργοι. Αν σκεφτείτε ότι σε αυτή την παράσταση από τους 22, μόνο οι 6 ήταν στην προηγούμενη προσπάθειά μας που κάναμε το 2012 τις Χείρες. Συνέχεια ανανεώνονται, έρχονται καινούργια άτομα, μας γνωρίζουν από κοντά. Καταλαβαίνω ότι είμαστε άνθρωποι και εμείς στην κοινωνία μέσα με τα προβλήματά μας όπως έχουν και οι ίδιοι και φεύγει λίγο η εντύπωση που έχουν για το σκληρό πρόσωπο της αστυνομίας, όπως ότι να θα με γράψει το μαγαζί, να θα με δώσει κλίση, να γιατί έτσι, να γιατί αλλιώς. Άνθρωποι είμαστε όλοι. Καθένας με την ειδικότητά του, καθένας με τη δουλειά του. Προσπαθούμε και εγώ όταν πηγαίνω στην εφορία τρέμω. Τρέμω κι εγώ. Δεν ξέρω γιατί. Όταν πηγαίνω στο νοσοκομείο φοβάμαι για την υγεία μου. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Οπότε CSI. CSI. Θα δούμε και την παράσταση κάποια αποσπάσματα και πιστεύω και θέλω να είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσετε τις δράσεις και θα το κάνετε πάλι για τα παιδιά. Πάντα για τα παιδιά. Πάντα για τα παιδιά. Πάντα για τα παιδιά. Κρατάω αυτή τη λέξη. Και στην Πνοή, και στην Αγία Μαρίνα, και στην Παιδόπολη, και στο ειδικό σχολείο και αλλού προσπαθούμε τα έσοδα από όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε να πηγαίνουν κυρίως σε παιδιά. Όπως και είμαι γονιός και οι περισσότεροι από εμάς μπορούν να καταλάβουν πόσο ανάγκη μας έχουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλύτερα μέσα. Γιατί είναι, τι γίνεται. Καταρχήν η Κωστίδου κάνει κοτσιδάκια τα μαλλιά της Κατσέπου. Και την έπιασε πάλι το άγχος. Αθυπασνόμε, δεν κατάλαβες. Τραγουδάει ταυτόχρονα τον εθνικό ύμνο. Και την έπιασε το πατριωτικό της. Θα ηρεμήσει. Πάλι δεν κατάλαβες, αθυπασνόμε. Τραγουδάει τον εθνικό ύμνο της Γερμανίας. Καλά,
Άστε την Κωστίδη, Κατσέκου τι κάνει εσύ. Ή Κατσέκου ζητάει εσάς. Για να συνεφέρει με την Κωστίδη. Πάλι καλά, γιατί προηγουμένως είχε πάει τραπή. Όχι, δεν κατάλαβες, αθήπα συγγνώμη. Πάμε! Δεν θα παταπιστήλια, ε! Πάμε! Τι έκανες, ρε! Θα σε φάρε, κουφαλά! Θα πεθάνεις, μάλλον, η τύχη μου! Η τύχη μου! Σκάσε! Μου ρίχνει την τρελόγκα! Με υποστάσαμε πάλι δύο πέρσι, βλαμμένη! Και η Κωστίδου τι έκανε? Συνοκρατούσε! Δεν έχουν παίξει εκεί μέσα! Απ' τους έξω τσίγεται ακόμα! Γρήγορα να τους πούτε! Δεν είναι παιδί πράγμα! Εμπρός! Καλά! Αυτό μας έλειπε! Καλά, καλά! Ευχαριστώ, κέντρο! Θα έχουμε διακοπές ρεύματος, κάποιος μετασχηματιστής λέει. Αυτή μέσα γρήγορα στο κελί. Η μικητίαση πάλι. Του ρήμα. Όχι, μη! Κάνε, πάλι πέρα καλά, σας κάνε στιγμιά, θα σκάσω. Και βάλε τους επιτέλους στο κελί. Μπρος, μέσα πάλι καρδιότητες. Μα κανένα που κάνεις στιγμιά, θα τα κάνω πάνω σου. Αντιπαστινομέ. Πρέπει να μάθεις κάτι. Συντόμευε. Ο Πέτρουλας πέταξε ναρκωτικά στην τουαλέτα. Αστυνομέ. Ρε μαλάκα, το ξεκάναμε. Και τώρα, στην τουλάπα. Θα σκοτώσω. Θα σε πλήσω με τέτοια μου τα χέρια. Θα τον ζάβησετε. Αποκάτε μη. Βάλτε με πίσω στο κελί. Σκασμός εσύ. Γιωρίκα, Μπακαλέ, ποιος είναι εκεί? Θέλω τη μαμά μου! Έτσι, μανούλα μου, Ζόπι, εγώ την κάνω. Όχι, μην σε παρακαλώ, θα ομολογήσω και δυο φόρους ακόμα, σε παρακαλώ. Καλά, ξεπερδέμα, κράτα. Μη με πάρεις μαζί σου, σε παρακαλώ. Θα σου φρονιστώ, θα σου φρονιστώ, θα γίνω... Yeah, guys, cheers! Dobrý den,
Ο γνωστός hairstylist και make-up artist στο χώρο της ομορφιάς Γιάννης Σουμπέκας, που δίνει ζωή και λάμψη σε όλες τις γυναίκες, καταθέτει την ψυχή του σε μια συζήτηση στην οποία μας εξηγεί πώς μέσα από την εμπειρία, την τέχνη, τις γνώσεις αλλά και το ταλέντο του, το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος με έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμώ αφάνταστα και ήθελα πάρα πολύ καιρό να βρεθώ κοντά του για να μιλήσουμε και να μου πει πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε για την ζωή του. Σουμπέκας Γιάννης, πολλά χρόνια. Καλησπέρα από κοντά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Πάρα πολύ χαρούμενη. Καλησπέρα και στους φίλους και τους τηλεθεατές που μας βλέπουν. Πάρα πολύ χαρούμενη που είσαι κοντά μου. Κι εγώ χαίρομαι και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Γιατί θεωρώ ότι έχεις συνεισφέρει πάρα πολύ σε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε και θέλω να τα μάθουμε για να μας τα πεις ένα-ένα και την πορεία από την αρχή μέχρι και το σήμερα. Έχω συνεισφέρει. Έχει συνεισφέρει. Το μόνο που μπορώ να πω ότι έχω κάνει είναι ότι έχω ομορφύνει τον κόσμο και τον έχω κάνει να αισθανθεί καλύτερα. Άρα, δεν ξέρω πόσο είναι σημαντικό αυτό. Και στις γυναίκες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μας κάνετε πιο όμορφες. Και στους άντρες, και στους άντρες. Και στους άντρες. Η εμφάνιση είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο σημαντική για όλους. Ζούμε πλέον στην εποχή που η εμφάνιση μετράει παντού. Από το να νιώθουμε αυτοπεποίθηση, από την... Από την πρώτη εικόνα που δεχόμαστε όταν βλέπουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια καινούργια εικόνα. Από την επαγγελματική μας ταυτότητα. Και είναι αυτό, πάρα πολύ σημαντική η εμφάνιση, έτσι. Πάμε από την αρχή. Ξεκινάμε τα πρώτα χρόνια. Γεννήθηκες εδώ στην Καβάλα. Στη Χρυσούπολη. Στη Χρυσούπολη, ναι, ναι. Που εκεί είναι και το... Αγίασμα. Στο Αγίασμα. Στο Αγίασμα. Ποια είναι τα προτερεθίσματα που παίρνεις από την οικογένειά σου, από τους γύρω σου, ώστε να μπορέσεις να καταλήξεις το τι είναι αυτό που σε εκφράζει όταν πια αρχίζεις και καταλαβαίνεις γύρω τι γίνεται. Ποια είναι τα προτερεθίσματα. Εντελώς άσχετα από ό,τι κάνω εγώ τώρα. Και μετά πώς φτάνουμε στο σημείο να καταλήξουμε ότι είναι αυτό που με εκφράζει, αυτό που μου δημιουργώ, μέσα από αυτό βγάζω συναισθήματα. Θα σου πω πράγματα που δεν τα έχω πει ποτέ. Και ίσως επειδή δεν ρωτήθηκα ποτέ. Ειλικρινά, καμία σχέση το πώς μεγάλωσα, το πού μεγάλωσα, με αυτό που κάνω. Αλλά μέσα μου η αίσθηση του να κάνω καλύτερα τα πράγματα και καλύτερο στους ανθρώπους υπήρξε από πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Αρκεί να σου πω κάνεις, ότι... πώς να το εκφράσεις προς τους έξω. Να σου πω το εξής, ότι όταν ήμουν 12 χρονών, χωρίς να έχω δει τίποτα και χωρίς να μου έχει δείξει κανείς, κούρευα κανονικά και κανονικότατα. Ήταν κάτι που αγαπούσα πάρα πολύ. Θα έλεγα ότι γεννήθηκα με αυτό. Είναι μια ερώτηση που κάνω σε πολλούς ανθρώπους που έχουν καλλιτεχνική φύση. Κάτι που δεν το γνωρίζεις, πώς μπορείς να το κάνεις τόσο καλά. Πώς βγαίνει από μέσα σου αυτή η πηγή και λες αυτό που κάνω είναι σωστό. Γιατί το λέμε, αλλά βγαίνει και σωστό έτσι. Δηλαδή το κούρεμα που λες, βγαίνει και σωστό. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Στο βαθμό που χωρίς εκπαίδευση και χωρίς να έχω καμία σχέση, ναι, έβγαινε σωστό. Σαν αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω πώς γίνεται αυτό. Ειλικρινά δεν μπορώ να σου απαντήσω. Μπορώ άνετα να σου πω όμως ότι ειλικρινά είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Η δουλειά μου κατέχει πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του εαυτού μου και της ζωής μου. Πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά πήρες την απόφαση να το συνεχίσεις, να σπουδάσεις πάνω σε αυτό. Και τι ναι. κάνεις. Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Υπήρχε και μία άλλη μεγάλη αγάπη. Η αγάπη της ελληνικής γλώσσας. Μάλιστα. Και κάπου εκεί στην τρίτη ηλικίου, παλεύαν αυτά τα δύο έντονα μέσα μου, η φιλολογία και μάλιστα με κατεύθυνση και αρχαιολογία, με την κομμωτική, την αισθητική, που έχω σπουδάσει και αισθητική, έτσι. Και τελικά κάνω αυτό. Κυριάρχησε αυτό. Κυριάρχησε αυτό. Τα βιβλία μου των αρχαίων ελληνικών της τρίτης λυκείου, πριν από 60-70 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα. Δεν τα λέμε αυτά. Όχι, δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Δεν ξέρουμε καν τι σημαίνει. Ναι. Ήταν όλα ζωγραφισμένα
με εκπληκτικά μάτια μακιγιαρισμένα, με βλεφαρίδες, με styling, με... χωρίς, επαναλαμβάνω, έχω μία σχέση. Καλλιτεχνική φλέβα, καλλιτεχνική φύση το κομμάτι και αυτό, έτσι. Ναι. Συνδυαστικά. Mm. Συνδυάζονται και τα δύο αυτά. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Η καλλιτεχνία δεν ξέρω να περιλαμβάνει και αυτό, έτσι. Γιατί υπάρχουν καλλιτέχνες που ντρέπομαι να συγκριθώ μαζί τους. Ναι, καλλιτέχνης είναι σίγουρα, ο μεγάλος Χατζηδάκης, ο τεράστιος Θοδωράκης. Δεν μπορώ να αποκαλέσω τον εαυτό μου καλλιτέχνη. Σαν καλλιτεχνική φύση όμως, έχεις αυτή την κλίση που μετά από όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας στο χώρο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δικαιωματικά μπορείς να πάρεις κι εσύ ένα κομμάτι τίτλο από αυτό. Θα σε ευχαριστούσα πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω αν μου ανήκει. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι αντιμετωπίζω αυτό που κάνω με άπειρο σεβασμό, Χριστίνα. Με άπειρο σεβασμό. Και για τον εαυτό μου, αλλά και για τον κόσμο που το δέχεται. Σωστό. Είναι πολύ σημαντικό. Σωστό. Ξέρεις, έρχονται σε εμάς με κάποιες προσδοκίες. Να νιώσουν και να γίνουν καλύτεροι. Ιδίως αυτές τις εποχές, τις λίγο ταραγμένες, τις λίγο περίεργες που ζούμε τώρα, θέλει ο κόσμος να νιώσει καλύτερα. Είμαστε οι μοναδικοί που μας αφήνει να τον αγγίξουμε. Ναι, σωστά. Αγγίζουμε το κεφάλι του. Και ακόμα και να μην είναι καλά ή να αισθάνεται παράξενο οτιδήποτε, έχεις το δικαίωμα να καλυτερέψεις αυτή την εικόνα. Ακριβώς. Σωστά. Και γίνεται και ένα παιχνίδι ενέργειας, έτσι. Ναι, ένα παιχνίδι πάρε δώσε ενέργειας. Οπότε όταν αυτό το σεβαστείς, όταν νιώσει εμπιστοσύνη ο άλλος, και του κάνεις και μια πολύ ωραία εικόνα. Το κερδίζεις. Και σαν άνθρωπο. Και νιώθεις ότι του προσφέρεις κάτι. Και προσφέρεις. Έχω και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο δεν έχει βγει προς τα έξω ποτέ, το οποίο το εκτιμώ ιδιαίτερα, το ότι έχεις μια πολύ όμορφη γυναίκα, ότι σε στηρίζει και είναι δίπλα σου σε ό,τι και να κάνεις, που δεν φαίνεται πάντα αυτό σε εμάς γυναίκες. Και δύο πολύ όμορφα κορίτσια, τα οποία και αυτά βρίσκονται στους χώρους των κομμωτηρίων και σε υποστηρίζουν και αυτά. Ποια ήταν η πρώτη εικόνα όταν αντίκρισες μαζί με τη σύζυγό σου, τα παιδιά σου και πώς πορεύτηκες μετά όλο αυτό να συνδυάσεις και την καλλιτεχνία και τη δουλειά σου και την καλλιτεχνική σου φύση και τη δουλειά σου και την οικογένειά σου, γιατί ο χρόνος είναι 24 και δεν φτάνει, έτσι. Ναι. Για εμάς τους άντρες η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Γιατί η γυναίκα είναι πολύ πιο δύσκολα και ναι, η σύζυγός μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ, είναι μεγάλο στήριγμα. Βοήθησε πάρα πολύ και στο να δημιουργηθεί αυτός ο νέος χώρος εδώ στην Καβάλα, διότι είμαι απασχολημένος, ξέρεις, πάρα πολύ και οι ώρες μου είναι ελάχιστες, οπότε χρειαζόμασταν τη βοήθεια. Η μεγάλη μου κόρη, η Χρύσα, είναι μαζί μας εδώ και 2 χρόνια, δουλεύει και στην κομμωτική και στο make-up. Και είναι τεράστια χαρά, τεράστια χαρά. Και νιώθω περήφανος πολλές στιγμές. Και εδώ υπάρχει το κομμάτι του πατέρα, Γιάννη, που εντάξει, δεν κρύβεται αυτή η χαρά του να είναι και τα παιδιά σου να σε υποστηρίζουν. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Η Εβίτα, παρότι ακόμη δεν έχει τελειώσει το σχολείο της, όσο μπορεί είναι εδώ και μας βοηθάει, αλλά είναι κάτι που γίνεται πραγματικά πηγαία. Δεν τους το έχω ζητήσει. Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο όμορφο της οικογένειας. Μάλλον τους έχω μεταφέρει, Χριστίνα, την αγάπη μου για τη δουλειά και σε αυτές και το κάνουν... Νομίζω ότι είσαι και σαν χαρακτηρίσεις, είσαι πολύ ήρεμος, οπότε ότι οι μηνύματα έδωσε στα παιδιά σου, τα έδωσε με πολύ ήρεμο και χαλαρό τρόπο, έτσι να τα πάρουν μέσα τους στην ψυχή τους και να τους γίνει και σε εκείνους αυθόρμητα. Δεν κάνω λάθος. Αυτό μου βγάζει σαν Γιάννης, έτσι, σαν Γιάννης Ουμπέρτης. Ναι, έχω πολύ ηρεμία, είναι αλήθεια μέσα μου. Ναι. Και φτάνουμε και σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο καλλιτεχνικό. Ξεφεύγουμε από το κομμωτήριο, κάνουμε κάποιες φωτογραφίσεις, κάνουμε κάποια επαγγελματικά, κινούμε τα νήματα λίγο παρακάτω. Πώς αντιμετωπίζεις αυτό το κομμάτι, τι είναι πολύ όμορφο να κάνεις και φωτογραφίσεις, να συμμετέχεις και σε επιδείξεις μόδας, και μοντέλα να χρησιμοποιείς και αυτή τη δουλειά. Πες μας 2 λόγια και γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Εκπληκτικό κομμάτι. Γιατί στη δουλειά σου, στην καθημερινότητα, δεν μπορείς να είσαι πάρα πολύ creative, να κάνεις δημιουργίες, ας πούμε, λίγο ακραίες. Ενώ στις φωτογραφίσεις, στις εκπομπές, που είναι ομορφότερη ζωή, στα shows που συμμετέχω, στα shows που παρακολουθώ 2-3 φορές το χρόνο, τουλάχιστον στο εξωτερικό, εκεί μπορείς να βγάλεις όλη τη δημιουργικότητά σου και είναι ένα σπουδαίο κομμάτι. Το άλλο το σπουδαίο κομμάτι, Χριστίνα, είναι ότι συνεργάζεσαι με ανθρώπους πάρα πολύ σπουδαίους σε αυτό το χώρο.
Σίγουρα. Πολύ σπουδαίος. Και στο εξωτερικό είναι τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Ναι. Υπάρχουν κορυφαίοι συνάδελφοι που είναι μεγάλη χαρά να είσαι μαζί τους και να μοιράζεσαι πράγματα. Κυρίως να μοιράζεσαι το πάθος, να μοιράζεσαι αυτό το ταλέντο να δημιουργείς πράγματα με τα χέρια σου και να τα δώσεις σε κάποιον άλλον, έτσι. Να το χαρεί ο πελάτης σου. Και είμαστε σήμερα σε έναν χώρο, όπως είπα και στην αρχή, πολύ όμορφο, ο οποίος μου είπες ότι έχει και κάποιες επιρροές από έναν κορυφαίο στο είδος του, τον Philip Starr. Έχεις βάλει όλη σου την ψυχή μέσα σε αυτό το μαγαζί για να το φέρεις έτσι πως θέλεις εσύ. Και ποια θα είναι η προσδοκία σου από εδώ και πέρα για το σήμερα, έτσι, με τις καταστάσεις που υπάρχουν και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Βασικά, Χριστίνα, ο χώρος αυτός έγινε για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο εδώ της Καβάλας, που μου παραπονιόταν χρόνια τώρα. Νομίζω ότι και εγώ το παραπονέθηκα αυτό. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Κάναμε ό,τι μπορούμε για να έρθουμε κοντά τους και η προσδοκία είναι να δουλεύουμε και να δημιουργούμε εδώ μέσα με μεγαλύτερη άνεση. Είναι ένας πολύ σύγχρονος χώρος που με αντιπροσωπεύει σχεδόν στο 100%. Και μπορούμε πλέον με άνεση να κάνουμε πολύ ωραίες δουλειές και να μοιραζόμαστε με τους πελάτες, φίλους μας, ωραία πράγματα, ωραίες στιγμές. Γιατί η ζωή μας είναι γεμάτη στιγμές, ωραιότατες στιγμές. Για μια ομορφότερη ζωή, την οποία μας χαρίζεις και μας δίνεις όλα αυτά τα χρόνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ ευχαριστώ. Συνεχίζεις αυτό που κάνεις. Σε ευχαριστώ, Χριστίνα. Ευχαριστώ πολύ.